Τι έγινε, πουλάκια μου? Σας πιάσαν οι προκοπές σας, βλέπω. Το τι κολοκύ θα έχει γίνει είναι άνευ προηγουμένου. Πολύ σας χαίρομαι όμως. Μπράβο. Έτσι. Σωστά, όλα δημιουργικές. Ένα πρόβλημα έχω μόνο. Είδα το βίντεο στη μεγάλη οθόνη του υπολογιστή και τρόμαξα. Παναγία μου, λέω. Βρυσείς, μη με βλέπετε στη μεγάλη οθόνη του υπολογιστή. Στο κινητό να με βλέπετε. Στο κινητό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μπουκάλια, αλλά σαν να τα έχω παρατήσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να φτιάξω ένα. Επηρεασμένη από τι άλλο, την κινέζικη πορσελάνη της αγαπημένης της Δήμητρας Κονταργύρη, το PG. Την ξέρετε όλοι. Οπότε λοιπόν σκέφτηκα να φτιάξω ένα μπουκάλι πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία. Πήρα λοιπόν ένα ωραίο ριζόχαρτο, το οποίο παραπέμπει σε τέτοιου είδους θέμα κινέζικης πορσελάνης και έβαλα την κόλλα ντεκουπάζ. Θα την περάσω και όμορφα από πάνω. Στρώσω το ριζόχαρτό μου όμορφα. Και έχουμε πει ότι όταν έχουμε κύλες επιφάνειες ή επιφάνειες που δεν μπορούμε να στρώσουμε όμορφα το ριζόχαρτο ή τη χαρτοπετσέτα μας, μπορούμε ελαφρώς να το σκίσουμε και να το προσαρμόσουμε ανάλογα. Αυτή άλλωστε είναι και η μαγεία του ριζόχαρτου, να μην μας δίνει, να μην μας αφήνει την αίσθηση ότι κάτι είναι κομμένο και ραμμένο. Ταιριάζει άψογα και γίνεται ένα με το έδαφος. Έχω φτιάξει δύο υπέροχα σχέδια με τον πυλό μου και θα τα προσαρμόσω επάνω στο μπουκάλι. Θα βάλω κόλλα και θα τα κολλήσω για να συνθέσω το έργο μου. Αφού έχω διακοσμήσει το μπουκάλι μου με αυτό το υπέροχο καλούπι, το οποίο είναι συνέχεια των φυτών που έχει η παράστασή μου, θα έρθω να φτιάξω στο καπάκι ένα διακοσμητικό. Θέλω να φτιάξω ένα μενταγιόν, όμως εδώ θέλω αντοχή και θέλω να είναι γέρι. Τι θα κάνω? Θα πάρω art stone, μία, δύο, 2,5. Θα πάρω Power Blast, μισή κουταλιά. Πάρα πολύ ωραία. Και θα πάρω και Power Ball και θα φτιάξω τον περίφημο πυλό με Power Ball, το οποίο θα μου δώσει εξαιρετική αντοχή και υπέροχο αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν, μία. Η αναλογία πάει ίσο μέρος Power Ball, ίσο μέρος Art Stone και δηλαδή 5-5 ένα Power Blast. Απλά εγώ θέλω λίγη ποσότητα να φτιάξω, οπότε θα φτιάξω με λιγότερο. Γι' αυτό και επέλεξα 2,5 και 2,5. Βέβαια, ετοιμαστείτε να γίνετε λίγο... Ο λίγον τη χάλια, να το πω, θα το πω.
Γιατί είναι σαν να φτιάχνετε πυλό από την αρχή. Έτσι λοιπόν έχω φτιάξει έναν πολύ ανθεκτικό πυλό. Φανταστείτε τώρα το PowerPoint με το Art Stone. Τι μείγμα κάνουνε και το PowerPlast. Οπότε λοιπόν επειδή θέλω να προεξέχει από το καπάκι το διακοσμητικό μου, θέλω και εξαιρετική αντοχή. Θα ρίξουμε λίγο λαδάκι για να μας βοηθήσει στην διαδικασία να το βγάλουμε, να μας βοηθήσει το λαδάκι για να βγει πιο εύκολα ο πυλός, και θα πάρουμε τον πυλό μας και θα τον στρώσουμε μέσα στο καλούπι, όπως κάνουμε με τον οποιονδήποτε πυλό έχουμε σπίτι μας. Τέλεια! Θα φτιάξω άλλο ένα, γιατί θέλω να φαίνεται και από τις δύο πλευρές. Και έτσι λοιπόν έχω τα μενταγιόν που χρειάζομαι με την ενθεκτικότητα που χρειάζομαι και θα τα προσαρμόσω επάνω στο καπάκι από το μπουκάλι μου. Τι γίνεται όμως, επειδή θέλω να σταθούνε, θα χρησιμοποιήσω τον πυλό μου, θα βάλω και λίγο PowerPoint, θα φτιάξω λίγο το έδαφος, θα το προετοιμάσω για να μπορέσω να προσαρμόσω τα στοιχεία μου. Αφού στέγνωσαν καλά τα στοιχεία μου, όπως πάντα βιαστική, έκανα μια μίξη εδώ με τα υπέροχα χρώματα του El Greco και πήρα το φθάλιο και το Brilliant, ένα πολύ ωραίο μεταλλικό πράσινο, τα ανακάτεψα λίγο και μου έδωσαν ένα υπέροχο μπλε. Έκανα το πίσω μέρος του μπουκαλιού, δεν ξέρω αν θα το αφήσω έτσι βέβαια και τι θα προσθέσω, αλλά θέλω να δω λίγο πώς θα βάψω τα στοιχεία μου για να ταιριάξουν φυσικά με το όλο θέμα του μπουκαλιού. Θα έρθω να ξανανακατέψω, θα τα κάνω τα στοιχεία μου με λίγο μπλε και ίσως να επέμβω και με λίγο καφέ. Θα δω. Το υπέροχο βέβαια είναι όταν έρχομαι και σβήνω ελαφρώς το χρώμα, η απόχρωση που παίρνει το στοιχείο μου, αυτό είναι το πιο ωραίο. Και θα έρθουμε και με το καφέ να επέμβουμε το ακριλικό για να δούμε τι αποτέλεσμα θα μας δώσει.
Τα στοιχεία μου τα έχω, το χρώμα δηλαδή που έχω πετύχει, για μένα είναι ικανοποιητικό. Ταιριάζει, είναι τέλεια, οπότε λοιπόν θα έρθω να βάψω και το καπάκι του. Περάσω και λίγο το γύρω-γύρω. Η συνέχεια θα έρθει με μπέρν σιένα και λίγο ρόζι ένα. Όπως βλέπετε, προσπαθώ να φτιάξω, ειδικά στο πίσω μέρος του μπουκαλιού μου, ένα πλαίσιο το οποίο γύρω γύρω να φαίνεται σαν σκουριασμένο, σαν παλαιωμένο, να είναι αυτό το στυλ. Και αυτά τα χρώματα θα μου δώσουν το αποτέλεσμα που θέλω, αυτό δηλαδή το... Πολύ ωραία. Το πίσω μέρος δεν θα το πειράξω άλλο. Σίγουρα θα έρθω και θα εντάξω κάποιο στοιχείο εκεί. Αλλά θα έρθω και με το ίδιο μείγμα θα περάσω και το επάνω μέρος του μπουκαλιού μου. Τέλειωσα με τα χρώματα και θα έρθω με μια πούδρα σε χρώμα τυρκουάζ και θα έρθω να επέμβω και έτσι μέσα στις σχισμές να μπει λίγο από αυτήν την πούδρα που θα μου δώσει την αίσθηση της οξύδωσης. Βέβαια την οξύδωση μπορούμε να την κάνουμε με χίλιους δύο τρόπους. Μπορούμε να πάρουμε και χρώμα κυμολίας, να το αραιώσουμε με νερό. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, το έχετε δει. Και να το αφήσουμε να τρέξει μέσα στα σκαλίσματα και να μας δώσει επίσης ξανά ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ οξύδωσης. Εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό το χρώμα της σκόνης και γι' αυτό επέλεξα να το κάνω με αυτό. Να μην ξεχάσουμε στο τέλος, ειδικά εκεί που έχουμε βάλει σκόνη, θα ψεκάσουμε με ένα σπρέι βερνίκι. Το και το υπόλοιπο φυσικά θα το περάσουμε κανονικά με βερνίκι.
Δεν έχουμε εδώ χρώματα κυμολίας ούτε majestic για να σφραγίσουν από μόνα τους. Και τελευταία πινελιά φυσικά, το απαραίτητο χρυσό, το οποίο θα μας δώσει λίγη ένταση. Συγγνώμη, δεν είναι η τελευταία πινελιά, γιατί εδώ θα κάνω το κρακελέ δύο συστατικών. Συγγνώμη, σας ζητώ. Τελευταία πινελιά όσον αφορά τα στοιχεία μας. Πάμε να περάσουμε τώρα και το κρακελέ δύο συστατικών. Θα περάσουμε πρώτα το νούμερο 1. Και αφού στεγνώσει πάρα πολύ καλά, θα περάσουμε και το 2. Θα περάσουμε και το δεύτερο χέρι από το fine line, το υπέροχο fine line κρακελέ δύο συστατικών της Pentart. Όλα τα προϊόντα Pentart, Stamperia, El Greco, θα τα βρείτε στο χειροκάμωτο φυσικά. Και θα περιμένουμε υπομονετικά να κάνει τα σκασίματά του. Είπαμε, μπορείτε να το βοηθήσετε με το πιστολάκι, αλλά όχι στο πολύ ζεστό και όχι πάρα πολύ κοντά. Αφού στέγνωσε καλά το κρακελέ δύο συστατικών, θεωρούμε ότι έχει κάνει τα σπασίματά του, θα τα δούμε μόνο με την πατίνα, η χρυσή, η μαύρη, η λευκή, αναλόγως το χαρτί που έχετε χρησιμοποιήσει και πώς θέλετε να φαίνεται. Οπότε λοιπόν, από ό,τι βλέπω, έχει κάνει τα σπασιματάκια της. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα από το υπέροχο μπουκάλι. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας οδηγήσει και εσάς σε νέες δημιουργίες. Και δεν θα κουράζομαι ποτέ να σας λέω να χαμογελάτε. Φιλιά πολλά!